Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Θα σας δείξω κάτι που έχω εδώ πέρα, έχω εδώ πέρα. Το είδατε και στην αρχή του βίντεο. Πάντως, είναι αλάτι. Πορτοκαλί χρώμα. Με άρωμα πορτοκαλιού, μυρίζει πορτοκάλι, έχει μέσα πορτοκάλι. Να σας πω στα γρήγορα πως το έκανα, γιατί έτσι θα κάνετε θαύματα με τις σαλάτες στο σπίτι σας. Όλα είναι στα γρήγορα. Ένα πορτοκάλι, ένα λιμόνι, ένα μανταρίνι έχω βάλει εγώ. Βιολογικά εννοείται, χωρίς διάφορα και περίεργα, τα πλένω καλά, απλά καλά, χωρίς φανατισμό. Πατάω ζουμί, το πίνω, μίξ πολύ ωραίο. Μπορείτε αυτό το ζουμί να κάνετε παγάκια, να τα βάλετε στην κατάψυξη για ώρα όποτε θέλετε. Κουκούτσια πετάμε, όλα τα άλλα. Στο μπλέντερ χτυπάμε γρήγορα, μέχρι να κάνουμε κομματάκια μικρούτσικα. Θα είναι ένα πορτοκαλί πιλτέ. Εγώ έχω ένα μεγάλο μπλέντερ. Έβαλα ένα πορτοκάλι, ένα λιμόνι, ένα μανταρίνι και 350 γραμμάρια θαλασσινό αλάτι χοντρό, μεγάλο κομμάτι. Τώρα αυτό εδώ το πράγμα, αυτό εδώ που μοιάζει γλυκό, θα το βάλω στο μπλεντεράκι μπαχαρικών και θα σας δείξω αποτέλεσμα. Βλέπετε πως είναι, μυρίζει αυτό που βάλαμε, πορτοκάλι, λίγο λιμονάκι έρχεται, αλάτι είναι, για σαλάτες είναι άνετα, μαζί θα έχετε αλάτι με βιταμίνη C. Τώρα πως το έψησα εγώ, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι υπάρχουν τρεις τρόποι να το κάνετε. Πρώτα, όταν έχει πολύ ζέστη βάζουμε τη μάσα μας που είναι πορτοκάλι με αλάτι σε ένα λαδόκολο κάπου ίσια και στο ήλιο όπως αποξεράνουμε το καλοκαίρι πολλά πράγματα. Το θέμα είναι πρέπει να φυσάει, γιατί αλλιώς θέλει θερμοκρασία γύρω στα 40 κάποιες μέρες. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, τώρα το χειμώνα μπορείτε να το βάλετε στο φούρνο όπως το έβαλα εγώ, 65 βαθμούς, πάνω κάτω αντίσταση, 65 βαθμούς, με ανοιχτή πορτούλα να στεγνώνει. Πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αν έχετε σόμπα, βάζετε πάνω στη σόμπα κάπου. Δεν το ψήνουμε, το αποξηραίνουμε. Θα βρείτε τρόπο. Δηλαδή στη σόμπα επάνω δεν θα είναι δωρεάν. Δεν θα πληρώσετε ρεύμα. Εγώ επειδή ήθελα να σώσω, είχα πολύ ωραίο λιμόνι, πολύ ωραίο ήταν. Αν θα το αφήσετε υγρό, δεν θα είναι τόσο καλό. Οπότε πρέπει να το. Μπορείτε να το κρατήσετε έτσι με αυτό, έτσι όπως είναι. Όταν είναι στεγνό, δεν θα το κάνετε όλο σκόνη, γιατί σκόνη πρέπει να μπει σε ένα βαζάκι με κλειστό καπάκι. Μπορείτε να το κρατήσετε έτσι. Μπορείτε να το κάνετε κάπου δωράκι αυτό. Αυτό το αλάτι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν κάνετε περιποίηση σώματος. Θα βρείτε τρόπο, σίγουρα θα βρείτε τρόπο. Μπορούν να μπουν και άλλα πράγματα, βέβαια μπορούν να μπουν. Μπορεί να γίνει και ροζ αλάτι, μπορεί να είναι και πορτοκαλί αλάτι, και κίτρινο αλάτι, και πράσινο και ό,τι θέλουμε, ανάλογα τι θα βάλουμε μέσα. Όρεξη να έχουμε. Αν θα μαζευτούμε, γιατί από το Δεκέμβριο λέω θα κάνουμε σεμινάριο, μάλλον θα κάνουμε σεμινάριο και στα, εκεί που θα μιλάω για βότανα και θα λέω και άλλες συνταγές τέτοιες, περίεργες. Ετοιμάζουμε, τέλος πάντων. Αυτά. Πιστεύω σας άρεσε η ιδέα, είναι πανεύκολο, μπορεί να κάνει και ένα παιδάκι. Και πραγματικά μυρίζει πορτοκάλι. Τώρα, θα πικρίζει για όχι. Δεν θα πικρίζει. Θα βάλετε λίγο.
Αυτό το αλάτι έχει πιο λίγο αλάτι από το κανονικό, γιατί έχει και άλλα πράγματα μέσα. Οπότε, αν το κάνουμε, το αλατίζουμε, αλατίζουμε τη σαλάτα μας και είναι κάτι άλλο και τρώμε λιγότερο αλάτι. Αλάτι χρειαζόμαστε για ηλεκτρολίτες, ηλεκτρολίτες χρειαζόμαστε και είναι και κάτι άλλο, το λυμφικό μας σύστημα. Για να ρέει το λέμφο σωστά, για να είναι υγρό, όχι σαν σαλέπι μέσα, πρέπει να τρώμε αλάτι. Αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις ο γιατρός θα σας πει όχι αλάτι. Όχι αλάτι, αλλά όχι πάντα όχι. Κάπως έτσι. Φιλάκια από την όμορφη Θεσσαλονίκη.